Θα βοηθήσει ε, το να έχουμε την εικόνα που επισημένονται οι διαφορές στο νομοσχέδιο που ήταν υπό ανάρτηση και αυτό που κατατέθηκε στη Βουλή. Ε, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τις fast-track διαδικασίες που ακολουθεί η κυβέρνηση όπως έκανε και οι, όπως και οι προηγούμενες. Ουσιαστικά δεν θέλετε τη συζήτηση. Δεν είναι μόνο αυτό το νομοσχέδιο που αν μη τι άλλο κρατήσατε σε μεγάλο βαθμό αυτό που αναρτήσατε στη διαβούλευση και δεν προσθέσατε ένα νομοσχέδιο ακόμα όπως γίνεται συνήθως. Ε, όμως δεν πρέπει να συμφιλειωθούμε με αυτή την κατάσταση. Πρέπει να έχουμε χρόνο και να μελετάμε και να τοποθετιόμαστε σε αυτά που προτείνονται. Τώρα, με το παρόνο σχέδιο και τις διάσπαρτες ρυθμίσεις... σε διαφορετικά θέματα, προσπαθείτε να λύσετε κρυμότητες... όχι με λύσεις υπέρ των λαϊκών συμφερόντων... αλλά υπέρ των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων σε σημείο, μάλιστα, να προωθείτε παρεκκλήσεις εξαιρέσεις... από νόμους και πολεοδομικά που ισχύουν όμως για όλους τους υπόλοιπους. Έτσι περνάτε ευνοϊκέ ρυθμίσει, φωτογραφικέ θα έλεγε κανεί, για ιδιωτικά συμφέροντα, συμφέροντα και την κερδοφορία του. Συνεπώ, δεν συμφωνούμε με την άποψη που ακούστηκε ότι είναι πρόχειρο ή ότι δεν ξέρετε να νομοθετείτε. Αντίθετα, έχετε στόχου, προκαλώντα μάλιστα και διαμαρτυρίε φορέων που τι έχουν ανακοινώσει και γράψει και στη διάρκεια τη διαβούλευση. Είναι μορφέ ιδιωτικοποίηση αντικειμένου του δημοσίου μέσω υποβάθμιση του, αλλά και πολλέ εξαιρέσει που φωτογραφίζουν συμφέροντα σε βάρο του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντο. Είναι λοιπόν βαθιά ταξικό και αντιπεριβαλλοντικό και αυτό το νομοσχέδιο, όπω και η πολιτική σα. Πιο ειδικά, Περιλα... τι περιλαμβάνει πρώτον ευνοϊκέ διατάξεις για γενικευμένη εγκατάσταση επέκταση πολυοδομικών κινήτρων και αδειοδότηση. Δηλαδή, νέο πλαίσιο λειτουργία στου όρου δόμηση και κατασκευή με παρεκκλήσει στο επιτροπόμενο ύψο και συντελεστή δόμηση για τα κέντρα δεδομένων. Ακόμα και σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε γεωργικές εκτάσεις, αλλά και σε προστατευόμενες περιοχές Natura, μειώνοντας αποστάσεις, αυξάνοντας ύψη κλπ. Ουσιαστικά τι κάνετε. Εντάσσετε τη χρήση των κέντρων δεδομένων στον ισχύοντα νόμο του 2016 που είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσε στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας πρόκειται για ρύθμιση που στόχο έχει τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της λειτουργίας των κέντρων δεδομένων μέσω της προσαρμογής των πολυοδομικών διατάξεων στις ειδικέ απαιτήσει τέτοιων χρήσεων γης, δηλαδή των επενδύσεων που εντάσσονται συνολικότερα στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ψηφιακή μετάβαση. Δηλαδή, την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων στις δομές και τις υπηρεσίες του αστικού κράτους. Με στόχο κυρίως διευκόλυνση επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταστολή εργατικών λαϊκών δυνάμεων, την παρέμβαση στη λειτουργία των οργανώσεων του κινήματος. Δεύτερον, περιλαμβάνει διατάξεις που ευνοούν την αλλαγή χρήσεων με κριτήριο την ένταση εκμετάλλευσης της γης και την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Καταργεί τις εισηγήσεις των δημοσίων υπηρεσιών σχεδιασμού για κρίσιμα θέματα εγκρίσεων πολοδομικών μελετών, τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων, ειδικών διαταγμάτων, χαρακτηρισμού κτηρίων ως διατηρητέων και άλλα. Έτσι, το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που αποτελούν τα κορυφαία γνωμοδοτικά όργανα θα αποφασίζουν με βάση όχι την εισήγηση των δημόσιων υπηρεσιών όπως γίνεται μέχρι τώρα, αλλά το ενημερωτικό σημείωμα που θα συντάσσεται από το Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου. Συνεπώς, μπορεί να ευνοεί τον ιδιότητα ενδιαφερόμενο και το μελετητή του. Τρίτον, ενισχύει με κάθε τρόπο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, αφού προωθούνται φωτοβολταϊκά ακόμα και στις απολύξεις, στις σκάλες, κατασκευές που μέχρι σήμερα απαγορεύονταν και κυρίως καταργεί την υποχρεωτικότητα του φυσικού αερίου εκεί που υπήρχε σε Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις. Ταυτόχρονα, είναι υποκρισία υποχρέωση φύτευσης σε φωτοβολταϊκού σταθμούς και πρόσχημα της καταστροφής, γιατί η εγκατάστασή τους ειδικά σε εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας καταστρέφει παραγωγική γη που είναι για τρόφιμα και βλάστηση. Ταυτόχρονα σπάνε οικολογικές οικολογικέ αλυσίδε και υποβαθμίζεται το περιβάλλον, ενώ βαριέ επιπτώσει υπάρχουν στην κτηνοτροφία και μελισσοτροφία. Δεν είμαστε ενάντια στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό με σεβασμό σε άλλες παραγωγικές οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν χιλιάδες αυταπασχολούμενους αγρότες και προστασία του περιβάλλοντος και όχι η καταστροφή του για να κερδοφορεί μια χούφτα ομήλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά και η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από το διαχειριστή του συστήματος για την εγκατάσταση έργων ανάπτυξης υπεράκτιων αιωλικών πάρκων δείχνει την επιμονή σε ακριβή ενέργεια που θα πληρώσει ο λαός πολλαπλά και ταυτόχρονα Εκτός από νατούρα περιοχές στη Στεριά, έχουμε δέσμευση και θαλάσσιων εκτάσεων, χωρίς να ξέρουμε τις επιπτώσεις. Ήδη έχουν δοθεί άδειε ερευνών για πιλωτικά προγράμματα υπεράκτιων νεολικών πάρκων σε μεγάλους ομίλους, που αφορούν θαλάσσιες περιοχές ανάμεσα σε Εύρο και Σαμοθράκη. Αλλά και μεγάλη δανέζικη εταιρεία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα οι επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές πάμπολες για τις μεγαλοεταιρείες. Συνεπώς και τα κέρδη τους εξασφαλισμένα. Για τα λαϊκά νοικοκυριά όμως οι αυξήσεις στο ρεύμα έρχονται αφού με το νέο τρόπο τιμολόγησης που θα ισχύσει από το Γενάρη του 2024 βάζουν κυβέρνηση και πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στο τζογάρισμα, την ανάγκη του λαού, για ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση στόχος του νέου συστήματος με τα τρία διαφορετικά είδη τιμολόγησης που θα φτάνουν στον καταναλωτή, το λογαριασμό. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι θα βγάλουν οι όμιλοι της ενέργειας το μέγιστο δυνατό κέρδος από την πώληση της ενέργειας στα λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που έρχεται ουσιαστικά είναι ένα ακόμα επεισόδιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας που προωθήσατε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και έχει οδηγήσει το λαό στην ενεργειακή φτώχεια. Την ίδια ώρα μέσα από αυτό το νομοσχέδιο επιδοτείτε τα ενεργοβόρα μονοπόλια αντί να κόβεται πρόστιμα που υπερβαίνουν αυτά τα όρια... του όρους της πράσινης ανάπτυξης. Έτσι είναι. Τους μεγάλους τους επιδοτείτε με τσάμπα χρήμα και πληθώρα φοροπαλλαγών... και τους αυταπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες τους φορολιστεύετε. Και όπως λέει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξιατικής... την ανακοίνωσή του yeah, και τη στάση εργασίας που είναι σε εξέλιξη τώρα... Λογικό είναι να απορρίπτει κάθε λέξη από το φορολογικό νομοσχέδιο ντροπή, σημειώνοντα ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι χρονικό ενό προαναγγελθέντου θανάτου για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Ένα τέταρτο σημείο. Το παρόνομο σχέδιο επιταχύνει τη δόμηση ευνοϊκά για το κατασκευαστικό κεφάλαιο καταργώντας ή αμβλήνοντας περιορισμούς δόμησης. Μάλιστα, δίνεται ακόμα και 50% εκτάσεις για δόμηση... σε όμορες περιοχές, ειδικά ρυθμιζόμενης πολιοδόμησης πρακτικά. Στο όνομα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης... επεκτείνεται τη δόμηση, έτσι παραδίνεται και κρατικές εκτάσεις... εντείνοντας την εμπορευματοποίηση της γης. Τελικά... Στο όνομα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης καταστρέφεται το περιβάλλον. Πέμπτο, αφού όλες οι κυβερνήσεις προωθήσατε την πολυετή παραχώρηση των περισσότερων λιμανιών, δηλαδή μορφή ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα, όλοι μαζί ψηφίσατε και την παράδοση του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου. Μιλάω για το λιμάνι του Πειραιά, Τώρα έρχεστε να ενισχύσετε την κερδοφορία τους από την εκμετάλλευση και τις χερσαίες ζώνες. Προβλέπετε λοιπόν παραπέρα ρυθμίσεις και προνόμια ως προς τους ειδικούς όρους δόμησης με προεδρικά διατάγματα. Εγκρίνεται ειδικό οικοδομικός κανονισμός και μέχρι την έγκρισή του επιτρέπονται φωτογραφικές παρεκκλήσεις σε σχέση με όσα προβλέπει και επιτρέπει ο γενικός οικοδομικός κανονισμός. Και όλα αυτά για την γρήγορη προώθηση των master plan στα ιδιωτικά λιμάνια. Αν και σήμερα το μοναδικό λιμάνι που έχει προεδρικό διάταγμα είναι όλπ της Κόσκο, που περιλαμβάνονται όλες οι προβλέψεις για τη λειτουργία του λιμένα, ε, ωστόσο έχουν μπλοκαριστεί ε, έργα του α, από απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έχει προσφύγει γειτονικό δήμος αλλά και ε, ε, σύλλο, σύλλογοι των κατοίκων. Έχουν παγώσει έργα ειδικά στην Πυραϊκή που καταστρέφεται και με λεφτά του ΕΣΠΑ που ενέκρινε η τότε Περιφερειάρχης Δούρου και μετατρέπεται σε περιοχή, μια περιοχή ιδιαίτερου κάλους αναψυχής και περιπάτου σε βιομηχανική, αφού κατασκευάζεται προβλήτα κρουαζιέρας δίπλα στον τάφο του Θημιστοκλή, καμιά προστασία πολιτιστική, ακόμα και δύο γηπεδάκια τα μοναδικά στην περιοχή θεωρούνται ότι ανήκουν στη χερσαία λιμενική ζώνη και θέλουν να τα καταστρέψουν και να τα μετατρέψουν σε πάρκιν των τουριστικών λεωφορείων, όπως διαδίδεται. Το προεδρικό διάταγμα είναι ισχυρό όπλο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, λοιπόν, εάν κάποιοι αποφασίσουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, θα έχουν περιορισμένη τύχη υπέρ τους. Έτσι, επιταχύνεται η παράδοση λιμένων στις πολυεθνικές με fast-track διαδικασίες, εγκρίνονται τα αναπτυξιακά τους κερδοφόρα προγράμματα και οι μελέτες διαχείρισης λιμένων. Και έκτον, οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, μιλάω για το κεφάλαιο θ, είναι χωρίς αντίκρισμα. Εξυπηρετούν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το θέμα δεν είναι κάθε πόσα χρόνια θα γίνονται οι μελέτες, το κύριο είναι να έρθουν οι παράγοντες που υπονομεύουν τη βιοπικιλότητα. Παραδείγματο χάρη, τι μέτρα παίρνει για τι πυρκαγιέ, για τι πλημμύρε, για τα αεολικά πάρκα, τους πολέμους και άλλα. Τέλος, σε ό,τι αφορά το σμυριδικό, τα φόπλακα έβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με την πρόταση δημιουργία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, οδηγώντα την περαιτέρω υποβάθμιση και το αναγκαστικό κλείσιμο των ορικείων καθώς μεταφέρει την ευθύνη εξόριξης μεταφοράς εμπορίας και κυρίως τη μισθοδοσία και ασφάλιση στις πλάτες των εργαζομένων, καταργώντας κάθε κοινωνικό χαρακτήρα και συμμετοχή του κράτους. Σήμερα, εσείς τι κάνετε, μεταβιβάζετε στο Δήμο χωρί του απαραίτητου πόρου. Είναι πολύ λίγοι οι πόροι που δίνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντο για τα σμυριδεργατικά εργατικά δικαιώματα και τι αντίστοιχε ασφαλιστικέ εισφορέ στο Δήμο Νάξου, που σημαίνει ότι οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση αφού δεν υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να οργανώσει με αυτεπιστασία την έρευνα και εκμετάλλευση της Σμύριδας. Ο συνήθως για να μπει το οριστικό τέλος και να δοθεί το πιστοποιητικό θανάτου μεταβιβάζεται το αντικείμενο στο Δήμο χωρίς τους αντίστοιχου πόρους. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Καταψηφίζουμε λοιπόν επί της αρχής σαν ένα, σαν ένα ακόμα ταξικό και αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο. Θα υπερψηφίσουμε ορισμένα άρθρα και στην κατάρθρο συζήτηση. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά.